Ναι, ναι, είμαι καλός στα μαθηματικά, να τα κάνω. Μη τσοκαμά μου τώρα. Θωρείτε τι μου τη θωρείτε. Υπολογίζετε εσείς ότι τούτη γενεκάρα με τα όλα της έχει 29 χρονών τον Μαρίνο και τη Γεωργία μας είπε 21, πόσο είναι. 21. Να μου κάνουν τα μωρά. Είναι πολύ Γεωργία καλά. Κάποτε στο καφέ, για να μην πω το ναι, πρωί. Ναι, ναι, είναι καλά τα μωρά, είναι μια χαρά. Ο καθένας με τις σπουδές του, με τις δουλειές του. Είναι... Μια χαρά. Πολύ μια χαρά. Καλά. Να μας ζήσουν καλά. Τα μωρά. Να μας ζήσουν μου, τα μωρά, μας τα χαιρόμαστε. Η Δαφνούλα και ο Κίμωνας. Η Δαφνή είναι 6, ο Κίμωνας 4. Ναι. Εντάξει. Ωραία, μια χαρά. Μακάρι να είναι καλά το μωρά όμως, όπως είπες. Μακάρι να είναι καλά. Καταλάβαν τι δουλειά κάνουν οι γονείς τους. Ή είναι τόσο μικρά που ακόμα δεν έχουν επίγνωση, έτσι. Νομίζω καταλάβαν. Γιατί Δάφνη είναι πιο εύκολο σίγουρα. Ναι. Τα ηλικίες είναι. Είδατε προχθές στα εγγένεια για μένα. Στο παρτού είναι ζωηρά μωράκια. Έτσι γυρίζουν τρόση και ανεύκονται. Γιατί το λέει αυτό. Ήσουν σε μια επιφυλακή με τον Προκόπη. Είμαστε σε μια επιφυλακή. Εντάξει, μια χαρά. Ναι. Γιατί να βγει ο Σοφοκλής, δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει. Βέβαια. Έχει μια αντίληψη. Βλέπουν τι δουλειέ μα, τι τηλεοράσει μα. Τώρα μια τζαναφέρα τον Προκόπη. Αγε Παΐσιε μου, μα πού είσαι, πέτους. Είπε Προκόπη, να μην τους βάλουν τώρα που να αρκεψουν απέναντι μας τα Σάββατα. Δηλαδή έχουμε μια καλή σχέση φιλική. Είναι ανάγκη να μας διασπάσουν και να έχουμε πρόβλημα να μοιραστεί η πίτα, ας τη βάλουν άλλη μέρα τη σειρά. Δεν μπορεί να σου πω εγώ τώρα. Δεν ξέρω, τώρα, δεν εγώ είπα το, τώρα εξαπόλυσα το. Δείτε και πράξετε αναλόγως κύριοι. Λοιπόν, ξέρετε ότι επίσης είμαστε και εκπομπή εκπλήξεων. Έρχονται έτσι πράγματα που δεν το περιμένετε. Οπότε σας έχουμε.